Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι ο Γιώργος Αναγνώστου και παρακολουθείτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων της Citizen Web TV. Την αντίθεσή της στο σχέδιο Αθηνά εκφράζει η Πανεπιστημιακή Ενότητα του Ελλείου που διοργανώνει αύριο Τετάρτη συγκέντρωση στο ισόγειο του κτηρίου διοίκησης. Διδάσκοντες και φοιτητές απορρίπτουν το σχέδιο Αθηνά και αντιτίθενται στον δήθεν εξορθολογισμό. Σε συμβολικό αποκλεισμό γραμμών του σιδηροδρομικού σταθμού, προχώρησαν σήμερα για μία ώρα περίπου 200 φοιτητές του ΑΤΕΗ και του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, εκφράζοντας τη διαμαρτυρία τους για το σχέδιο Αθηνά. Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, μεταφέρθηκε χθες αντιπαράθεση για τα μεταλλεία χρυσού στη Χαλκιδική. Δεν μπορούμε να συνενέσουμε ή να μην συνενέσουμε σε μία επένδυση, αν δεν σχηματίσουμε μία πλήρη και καθαρή γνώμη. Το θέμα είναι μείζον και για τον λόγο ότι η Χαλκιδική είναι κατά έναν τρόπο το επίνιο της Θεσσαλονίκης, είπε Γιάννης Μπουτάρης. Στο Σφυρί βγάζεται τα επέδα κτίρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης και της ΔΟΗ Σταυρούπολης, καθώς και άλλα 26 δημόσια ακίνητα. Οι επενδυτές που θα επιλεγούν θα αγοράσουν τα ακίνητα από τα ΕΠΕΔ και θα συνάψουν με το ελληνικό δημόσιο μακροχρόνιες μισθώσεις. Η ιστοσελίδα στοιχημάτων μετά την Αυστρία διατηρούσε ένα αστυνομικό από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος εντοπίστηκε από το ΣΔΟΗ για υπόθεση φοροδιαφυγής, καθώς διαπιστώθηκε ότι είχε προσάυξη περιουσίας κατά 1,19 εκατομμύρια ευρώ. Σε μία πρωτότυπη δράση προχωρά ο Δήμος Θεσσαλονίκης για τη δημιουργία του πρώτου ελληνικού οστικού αμπελώνα. Ο αμπελώνας θα βρίσκεται κοντά στο καθιστόχυλο στάδιο και δημιουργείται συνεργασία με το εργαστήριο αμπελουργίας του Αριστοτελείου και το τμήμα Αγιοβασιλείου. Η έκθεση του Δήμου Θεσσαλονίκης είναι περίπου 2 στρέμματα. Δεν είναι ακόμα γνωστό πάντως τι θα γίνει με τη συγκομιδή. Αν και ως διάσημος συνοποιός, ο Δήμαρχος Γιάννης Μπουτάρης θα έχει πολλές ιδέες. Την αμέριστη στήριξη του Υπουργείου Μακεδονίας Τράκης στη διοργάνωση του 19ου Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδας 2013, η κίνηση του οποίου θα γίνει από τη Θεσσαλονίκη, ανακοίνωσε ο Υπουργός Θεόδωρος Καράγλου. Όπως εξήγησε ο Υπουργός, σε μια τόσο κρίσιμη περίοδο για τη χώρα μας, ο Διεθνής Ποδηλατικός Γύρος Ελλάδας αποτελεί σίγουρα ένα αποδιάστατο γεγονός διεθνούς εμβέλειας λόγω της συμμετοχής 120 επαγγελματίων αθλητών από όλο τον κόσμο. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε κοντέινερ που χρησιμοποιούνταν ως αίθουσα διδασκαλίας στο Δημοτικό Σχολείο στον Εύωσμο. Οι μαθητές ευτυχώς απομακρύνθηκαν έγκαιρα και κανένας δεν κινδύνευσε. Μέχρι στιγμής συνάγνωσαν τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά. Για αύριο Τετάρτη ο ουρανός θα είναι συννεφιασμένος, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 8 έως 18 βαθμούς Κελσίου και μέτριους, ενώ τους ανέμους έως 4 μποφόρ. Το μεσημέρι περιμένουμε βελτίωση του καιρού με συννεφιά, με θερμοκρασία να αγγίζει τους 15 βαθμούς Κελσίου και θα δείξει τον ανέμο από νότια διεύθυνση και ένταση μέχρι 4 μποφόρ. Αυτές λοιπόν ήταν και οι ειδήσεις για σήμερα. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Γεια σας!